Κύριε Αναστασόπουλε, σε μια περίοδο η οποία είναι κομβική, καθώς έχουμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με κρίσιμα θέματα όπως είναι το ασφαλιστικό, βλέπουμε πάλι την ιστορία να επαναλαμβάνεται με την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να κινείται σε παράλληλους ή αντίθετους δρόμους και με τα φλέγοντα θέματα να έρχονται μπροστά, τις δόσεις να είναι αναγκαίες για την οικονομία και το ζητούμενο θα είναι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πάμε πάλι για νέο αδιέξοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις τράπεζες που είναι υπό ανακεφαλαιοποίηση, με την πραγματική οικονομία που στενάζει. Η δικιά σας θέση ποια είναι πάνω σε αυτό? Σε αυτό ακριβώς το θέμα θέλει να θίξει και το επιμελητήριο και με τις θέσεις του αλλά και με το φετινό συνέδριο. Μιλάμε για την ανάπτυξη και τους τρόπους που μπορούμε να την επιτύχουμε. Διαχρονικά το πρόβλημα των μνημονίων και των προηγούμενων αλλά και αυτής της κυβέρνησης είναι ότι αναγκάζεται να πάρει μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα είναι σίγουρο ότι έχουν υφεσιακά αποτελέσματα. Ο μόνος τρόπος για να αντισταθμίσει κανένας τα υφεσιακά αποτελέσματα είναι να κάνει επιτέλους τις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός το λέει με τον δικό του τρόπο, μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό πρόσημο. Νομίζω μιλάμε για το ίδιο πράγμα και αναφερόμαστε στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που είναι οι πλέον επίπονες, είναι αυτές που θίγουν συμφέροντα, είναι αυτές που επιτέλους θα πρέπει να γίνουν ώστε να δούμε κάποια μέρα ανάπτυξη. Είναι οι ίδιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη στις αγορές, στους επενδυτές και στους πολίτες. Στους πολίτες για να φέρουν τα λεφτά τους πίσω στο τραπεζικό σύστημα, στις αγορές για να αποφασίσουν επιτέλους να μας δανείσουν ή να επενδύσουν στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Το θέμα είναι ότι ζητάμε συνένεση και το θέτει και το επιμελητήριο πολύ σωστά σε θέματα τα οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση πιάνει εξαπίνηση στους πολιτικούς αρχηγούς. Διότι το πρόβλημα εδώ είναι ότι ζητάει ο Πρωθυπουργός να συμπλέουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο έχει ήδη υπογράψει επί της ουσίας μέσω του μνημονίου. Απλώς τώρα πάει να το εξειδικεύσει και με ένα σχέδιο το οποίο ήδη το απορρίπτουν οι θεσμοί και ζητάει εκ των υστέρων του αρχηγού να συμφωνήσει όλο αυτό και εκείνοι αντιδρούν λογικά γιατί λένε απλώ θέλει την υπογραφή και να στηρίξουμε. Με αυτέ τι συνθήκε μπορεί να υπάρξει πρακτικά συνένεση έτσι όπω εξελίσσονται τα πράγματα? Και πάλι θίγεται ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα τη ελληνική πολιτική κοινή, όπου η συνένεση δεν αναζητάται τη σωστή στιγμή με το σωστό χρόνο. Η συνένεση δεν μπορεί να είναι ούτε ευκαιριακή ούτε συγκυριακή. Θα πρέπει να είναι ουσιαστική και ειλικρινή. Και για να υπάρχει αυτό, θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο οι πολιτικέ δυνάμει επιτέλου να συνεννοηθούν. Ξέρετε, αν δεν γίνουν οι μεταρρυθμίσει, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται συνένεση, για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι αντιδράσει τη κοινωνία ή των συμφερόντων, τότε η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα τα βρίσκει συνεχώ μπροστά τη. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να μπορέσει επιτέλου να συνεννοηθεί, να υπάρξει αυτή η συνένεση, η ελάχιστη, τουλάχιστον στους στόχους και στο αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Είναι ο μόνος δρόμος να βγούμε από το αδιέξοδο, ο μόνος τρόπος να υπάρχει ανάπτυξη και τελικά να υπάρξει το ζητούμενο που είναι θέσεις εργασίας.